Σας για το παιχνίδι. Ναι. Δεν υπάρχουν. Σήμερα θεωρώ ότι πήραμε αυτό που μας άκυζε. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Με όλο το περιβάλλον και τις συνθήκες, νομίζω ότι το συνδυάσαμε πάρα πολύ καλά με την σημερινή μας απόδοση. Ασφαλώς και όταν η ομάδα έχει αυτή την εικόνα, ο υπεύθυνος είναι ο προπονητής, που θεωρώ δεν έπεισα τους ποδοσφαιριστές μου. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει δυσκολίες, γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά σε τι γήπεδο θα παίξουμε, ποιες θα είναι οι συνθήκες και πώς θα το αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη ομάδα το παιχνίδι. Φάνηκαμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι σωματικά, ψυχολογικά, με λάθος τρόπο αντιμετώπισης και χάσαμε ένα παιχνίδι που δικαιότατα το χάσαμε, δεν είναι δική μας να πάρουμε απολύτως τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε έτσι όλες την προσπάθεια η οποία έχει γίνει. Δυστυχώς ήμασταν εμείς η δυσάρεστη έκπληξη αυτής της αγωνιστικής και πρέπει να συνέλθουμε και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι για τη δύσκολη συνέχεια την οποία έχουμε. Πρώτη ήττα της Καβάλας. Η πρώτη ήττα και πολύ άσχημη ήττα. Και πολύ άσχημη. Παρ' όλα αυτά έχει αποσπαστεί. Δεν έχει αποσπαστεί καθόλου η ομάδα. Δεν το φωνάζω, το φωνάζω και το λέω και το λέω σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται ότι η ομάδα δεν έχει κερδίσει καμία άνοδο. Δεν έχει κλείσει καν ο πρώτος γύρος. Με αυτό παιδευόμαστε. Εμείς ίσως να θεωρήσαμε ότι και με την επιτυχία που κάναμε την περασμένη αγωνιστική και τους 8 πόντους διαφορά ότι έχουμε ένα μαξιλαράκι. Βλέπετε πώς έρχονται τα πράγματα από τη μια Κυριακή στην άλλη. Αν δεν υπάρχει σοβαρότητα, αν δεν υπάρχει συνέπεια, βλέπετε τι μπορεί να πάθουμε. Εμείς την πατήσαμε αυτή την περίοδο. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα αυτό, στο συγκεκριμένο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής? Το πρωτάθλημα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι οι ομάδες που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να πέσουν κατηγορία θα ενισχυθούν, δεν θα έχουν αυτή την εικόνα που έχουν τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ανεπίτρεπτο να επιτρέπονται να γίνονται παιχνίδια σε αυτό εδώ το γήπεδο. Δεν ξέρω πώς πήρε άδεια η συγκεκριμένη ομάδα για να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Πάντως, εμείς δεν θέλουμε καμία δικαιολογία, αλλά επειδή θα έρθουν κι άλλες ομάδες εδώ πέρα, έτσι, και θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτές οι συνθήκες, αν γυρίσετε και κοιτάξετε γύρω-γύρω το τι γίνεται και το τι επικρατεί, είναι ανεπίτρεπτο να δίνουν άδειες να παίζουν ποδόσφαιρο τα παιδιά σε αυτό το γήπεδο. Okay.